Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, δουλέψατε το Κυρίο εν φόβο και αγανιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξατε παιδείας, μήποτε οργήσει Κύριος. Καθολικής επιστολής Ιακώβου το ανάγνωσμα. Καλή χρονιά πρώτα απ' όλα. Το πρώτο κουδούνι, με πολλή αγωνία, με πολλή προετοιμασία, που έγινε όλο το καλοκαίρι από τους συναδέρφους της διευθύνσης, εξού και οι διορισμοί, 600 διορισμοί νεόδιους των εκπαιδευτικών στο Βόρειο Αιγαίο και 560 αναπληρωτές μέχρι στιγμής. Τα κενά μας επομένως είναι πάρα πολύ λίγα αυτή τη στιγμή. Μια χρονιά επομένως που ξεκινάει με τα καλύτερα. Διορισμοί τέλη Αυγούστου, αναπληρωτές τέλη Αυγούστου, δεξιότητες στα σχολεία, προετοιμασία για τον COVID. Άρα χρειαζόμαστε υγεία, αισιοδοξία, προκειμένου να βγάλουμε τη νέα σχολική χρονιά. Είμαστε αισιόδοξοι, θέλουμε να παραμείνουμε ανοιχτοί τα σχολεία μας και νομίζω προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να βοηθήσουμε όλοι. Για να κλείσει το τμήμα θα πρέπει να αναρρωστήσουν ταυτόχρονα 50 συν 1. Ξεκινάνε με το που θα παρουσιαστεί το κρούσμα. Γίνονται rapid test. Τα rapid test για τους εμβολιασμένους έχουν ήδη φτάσει στα σχολεία και οι ανεμβολίαστοι μπορούν να πηγαίνουν πάρα πολύ συχνά στο δεκαήμερο να κάνουν rapid test στους φορείς. Ξέρουμε όλοι ότι χωρίς τον εμβολιασμό, χωρίς αν κάποιος εκπαιδευτικός έχει νοσήσει τους τελευταίους 6 μήνες και χωρίς τη βεβαίωση αυτή και χωρίς εργαστηριακό τεστ με ευθύνη δική του, δεν μπορεί να μπει στο σχολείο. Αυτές είναι αποφάσεις των ειδικών. Όπως καταλαβαίνετε, το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και την ομάδα των ειδικών αποφασίστηκαν κάποια δεδομένα και προχωράμε με βάση αυτό. Τώρα ξεκινάμε. Δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερα προβλήματα μέχρι στιγμής. Σιγά σιγά η μέρα θα δείξει τα πιθανά προβλήματα. Είμαστε όμως αισιόδοξοι ότι στην πορεία θα τα αντιμετωπίσουμε όλα. Καλή χρονιά σε όλους μας λοιπόν.